Εγώ αναφέρθηκα και το λέω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, αναφέρθηκα στην πρόσφατη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής για την Εξάλληψη των Φυλετικών Διακρίσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οπότε και τον Αύγουστο στη Γενέβη η χώρα μας πέρασε από εξέταση, πήγε μια αντιπροσωπεία εθνική, όπως προβλέπεται σε αυτές τις διαδικασίες, ήμουν επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας. Και είδα από μια άλλη πλευρά αυτό που ούτως ή άλλως γνωρίζαμε, το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα επί σειρά ετών στις επίσημες εκθέσεις της για το ζήτημα του ρατσισμού και ειδικότερα το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας, του εγκλήματος με ρατσιστικό κίνητρο, είχε δώσει μια εικόνα η οποία απήχε πολύ από την πραγματικότητα. Αναφέρω χαρακτηριστικά το γεγονός ότι στην προηγούμενη έκθεσή μας η Ελλάδα είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί ναζιστική οργάνωση στη χώρα. Και επίσης υπήρξαν χρονιές, υπήρξε έκθεση που ανέφερε ότι στη διάρκεια ενός έτους είχε γίνει μία επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο. Και ενώ χρονιές 2009-2010. Με την έννοια αυτή, στην εξέταση που περάσαμε φέτος, σε ένα μεγάλο βαθμό είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα απόνερα αυτού του είδους της εθνικής λογοδοσίας, ας το πω, ενώπιον των διεθνών οργάνων, η οποία ήταν μια στάση προσπάθειας ωρεοποίησης, απάλυψης αυτών των κρουσμάτων κτλ. Προφανώς αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη λογική, που εγώ θα έλεγα ότι είναι μια λογική, δεν την εντάσσω σε κάποιο πλαίσιο, σε κάποιο σχέδιο ή σε μια θεωρία συνωμοσίας. Αυτό που λέω είναι ότι καθρεφτίζεται και σε αυτές τις διαδικασίες εξέτασης της χώρας μία πρακτική, την οποία τη ζήσαμε όλοι, που είναι μία πρακτική αμεριμνησίας των θεσμών. Σας θυμίζω ότι για πολλά χρόνια οι ρατσιστικές επιθέσεις, όταν ερχόταν η ώρα να προσπαθήσει η πολιτεία, οι αρχές να δουν τι έκταση έχει το φαινόμενο, ποιες είναι οι ρίζες του κτλ. Η παραδοσιακή αντιμετώπιση είναι ή ότι δεν υπήρχαν αυτά τα περιστατικά ή ότι ήταν μεμονωμένα κάποιοι θερμοκέφαλοι που ξαφνικά το βράδυ βγαίνουν και χτυπούσαν. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που η ελληνική πολιτεία αναγνώρισε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο ρατσιστικών επιθέσεων, συντεταγμένων κτλ. Πέρασαν πολλά χρόνια. Και εκτός του ότι χύθηκε αίμα, η δεύτερη παράπλευρη απώλεια είναι ότι είχαμε χάσει την αξιοπιστία μας και επίσης ότι μία σειρά από θεσμούς της πολιτείας, η ελληνική αστυνομία, η ελληνική δικαιοσύνη, νομίζω ότι είχαν και οι ίδιες βυθιστεί σε αυτήν την αμεριμνησία, σε αυτήν την αδράνεια, ότι δεν υπάρχει φαινόμενο να αντιμετωπιστεί. Προφανώς αυτό στέλνει ένα μήνυμα και στους λειτουργούς των διοκτικών αρχών και στους λειτουργούς της δικαιοσύνης και πολύ περισσότερο στους δράστες τέτοιων εγκλημάτων ότι υπάρχει μια πλαίσιο ανοχής, ανεκτικότητας, ατιμωρησίας κτλ. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να επηρεάσει μια συγκεκριμένη δίκη και δεν θα έκανα ποτέ μια τέτοια εκτίμηση. Είναι γεγονός όμως ότι όταν το 2013 μετά την δολοφονία Φίσα συγκεντρώθηκαν επιτέλους οι υποθέσεις αυτές, στάλθηκαν, έγιναν δικογραφίες κτλ. Ότι είχε συσσωρευτεί ένα, ας το πούμε, κεφάλαιο αδράνειας. Ένα κεφάλαιο μιας πολιτείας η οποία έστρεφε αλλού το βλέμμα. Στην προσπάθεια τη δική μου να κινηθούμε στην κατεύθυνση περισσότερης λογοδοσίας, αποτέλεσμα της οποίας μεταξύ άλλων ήταν και ένας πρόσφατος νόμος που συστήνει έναν εθνικό μηχανισμό αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας στην αστυνομία και στο λιμενικό και στους υπαλλήλους των φυλακών. Αυτή η προσπάθεια σε επίπεδο τόσο της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης όσο και της φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας, του αρχηγείου, έγινε πολύ θετικά δεκτή. Η συνεργασία μαζί τους ήταν εξαιρετική και εγώ είχα την αίσθηση ότι υπάρχει βούληση, αν μη τι άλλο, να φύγει σε ένα βαθμό αυτό το στίγμα των μηχανισμών που συγκαλύπτουν ή που υπάρχει αυτή η κακώς εννοούμενη συναδελφική αλληλεγγύη. Αυτό είναι ένα επίπεδο. Το τι γίνεται όμως στο επίπεδο των ίδιων των μηχανισμών και των δομών της ελληνικής αστυνομίας και των διοκτικών αρχών είναι μια άλλη συζήτηση. Θυμίζω ότι το 2013 μία από τις αποκαλύψεις που νομίζω ότι περισσότερο σοκάρισαν και ξάφνιασαν ήταν ο βαθμός εμπλοκής προσώπων αλλά και δομών και όσμωσης με τη Χρυσή Αυγή.
Έχω την αίσθηση ότι αυτή η αποκάλυψη τότε δεν είχε τη συνέχεια που κανένας τα περίμενε. Δηλαδή υπήρξαν μια-δυο παραπομπές, ο διοικητής του Αγίου Παντελεήμονα κτλ. Αλλά αυτό που ακούστηκε τότε από τα πιο επίσημα χείλη, ενώ του τότε αρμόδιου υπουργού, περί θυλάκων μέσα στην ελληνική αστυνομία που είχαν τέτοιες διασυνδέσεις, νομίζω ότι δεν διερευνήθηκε όσο θα έπρεπε. Και θα σας έλεγα επίσης ότι αυτό επιβεβαιώνει την μια παγιωμένη κουλτούρα που υπάρχει μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, ότι τελικά μπορούμε να λειτουργούμε. Εγώ δεν θα πω με πλήρη συνέργεια και συνενοχή, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζοντας με διαφορετικά μέτρα και σταθμά αδικηματίες, παραβάτες, εάν προέρχονται από έναν α χώρο και διαφορετικά όταν προέρχονται από έναν β χώρο. Αυτού του τύπου η διαφορετική στάση υπήρχε και υπάρχει. Αυτό που επίσης νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι αποκαλύφθηκε και βγήκε στην υποεξέλιξη δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν για μένα το πιο σοβαρό, οι πιο σοβαρές παθογένειες, αυτή η περίπου φυσιολογική αδράνεια μπροστά σε συμβάντα που είδαν τελικά το φως της δημοσιότητας. Διότι αναρωτιέται κανείς εάν ο Φίσας δεν είχε πεθάνει και ήταν μια επίθεση που είχε οδηγήσει σε ένα βαρύ τραυματισμό και δεν είχε συλληφθεί ο φυσικός αυτούργος, αυτή η στάση των παρόντων αστυνομικών εκεί που θα είχε, σε ποιο βαθμό θα είχε αποκαλυφθεί. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα είχε αποκαλυφθεί. Και νομίζω πως ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της δίκης είναι αν θα υπάρξει μια εξέλιξη σε βάρος αστυνομικών για τις ευθύνες τους για εκείνο το βράδυ. Διότι εκείνο το βράδυ, εγώ παρακολουθώντας και διαβάζοντας τα δημοσιεύματα για τη δίκη, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν σαφώς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν. Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, όταν ξεκίνησε η δίκη και στη συνέχεια μέχρι να τελεσφορήσει κάπως η μακρά συζήτηση περί της μεταφοράς της, θυμίζω ότι ήταν δύο τα μείζωνα θέματα. Το ένα ήταν η μεταφορά της δίκης από τον Κορυδαλό στην αίθουσα του εφετείου και το δεύτερο ήταν η αποκλειστική απασχόληση των δικαστών με αυτή τη δίκη και να μην έχουν παράλληλα καθήκοντα. Λοιπόν, στο βαθμό που εγώ μπορούσα να παρακολουθώ αυτό που γινόταν, έχομαι να επιβεβαιώσω αφενός ότι το ζήτημα της μεταφοράς της δίκης είναι αποκλειστικά ευθύνη της ηγεσίας της δικαιοσύνης και όχι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Αυτό σημαίνει εξάλλου ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και το δεύτερο είναι, νομίζω ότι είναι σε όλους προφανές, υπήρχε μια προθυμία από την πλευρά των αρμόδιων λειτουργών της ελληνικής δικαιοσύνης να γίνει η μεταφορά αυτής της δίκης. Υποθέτω ότι φοβόνταν επιπτώσεις από την αλλαγή της έδρας της δίκης στην λειτουργία του χώρου, του εφετείου κτλ. Υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, ας το πούμε έτσι. Μέχρι που τα πράγματα κατέστησαν αδύρυτη ανάγκη τη μεταφορά και μέχρι ότου υπήρξε νομίζω και η μεγάλη πίεση από την πλευρά της κοινή γνώμης και των μέσων ενημέρωσης που οδήγησε και στην παρέμβαση της μητέρας Φίσα και της πολιτικής ηγεσίας πια του τόπου και του Υπουργού. Νομίζω ότι αυτό, εάν ένα πράγμα αποκαλύπτει, είναι την ανάγκη η ελληνική δικαιοσύνη να μην λειτουργεί περιχαρακωμένη και αποκομμένη από την κοινωνία. Έχει παρεξηγηθεί μερικές φορές η έκφραση ότι πρέπει η δικαιοσύνη να ακούει την κοινωνία, γιατί μοιάζει σαν αυτό να σχετικοποιεί λίγο την ανεξαρτησία της. Εγώ δεν μιλώ για αυτό. Εγώ μιλώ για την ανάγκη η ελληνική δικαιοσύνη να αντιλαμβάνεται και τη βαρύτητα και την διαφορετική ποιότητα των υποθέσεων τις οποίες κάθε φορά χειρίζεται. Και ένα τελευταίο στοιχείο. Είναι δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε πείρα και κουλτούρα διεξαγωγής μεγάλων δικών. Αν σκεφτούμε τις μεγάλες δίκες της μεταπολίτευσης, εκτός από τις δίκες της Χούντας, ήταν η δίκη του σκανδάλου Κοσκοτά, η δίκη της 17 Νοέμβρη, αυτές ήταν οι πολύ μεγάλες δίκες. Τα τελευταία χρόνια έχει πέσει όντως ένα φορτίο λόγω οικονομικών εγκλημάτων τέτοιων δικών πολύ μεγάλο. Αυτό όμως, το οποίο προϋποθέτει άλλες υποδομές, κτηριακές κλπ. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει, δεν πρέπει να κάνει τη δικαιοσύνη να ξεχνάει ότι δίκη από δίκη διαφέρει και κατά τη δική μου την αντίληψη και νομίζω και πολλών άλλων, η δίκη της Χρυσής Αυγής δεν είναι απλώς μια μεγάλη δίκη με ποσοτικά μεγέθη. Είναι μια μεγάλη δίκη με ποιοτικά μεγέθη. Είναι μια ποιοτικά διαφορετική δίκη, ακριβώς διότι κατά τη γνώμη μου είναι μια δίκη που κατήγορος είναι η ελληνική δημοκρατία.
και ως τέτοια δίκη απέναντι σε, οργανωμένη ομάδα η οποία μένει να αποδειχθεί αν είναι εγκληματική οργάνωση ή όχι. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Πάντως χρησιμοποιεί μέσα τα οποία στρέφονται κατά της ελληνικής δημοκρατίας, θέτουν σε μεγάλη διακινδύνευση τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, τις ζωές πολιτών. Με την έννοια αυτή είναι μια δίκη που πρέπει να έχει και μεγάλη δημοσιότητα και κάθε είδους διευκόλυνση για να μπορεί να διεξανθεί στον τρόπο και με το χρόνο που πρέπει. Η δίκη αυτή, το είπα και πριν, είναι μια δίκη ιστορικών διαστάσεων και με την έννοια αυτή, αν μη τι άλλο, καταρχήν υπάρχει μια ανάγκη διαφύλαξης και διατήρησης κάποιων στοιχείων και για τον ιστορικό του μέλλοντος. Έτσι, και για, τους, πέραν των συμφερόντων των διαδίκων, υπάρχει και μια ανάγκη ερευνητική, επιστημονική κτλ. Για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των πρακτικών και δίτων με τεχνικές προδιαγραφές πρακτικών, το ζήτημα είχε τεθεί υπόψη του Υπουργείου και το Υπουργείο ήταν σε πλήρη αδυναμία δημοσιονομική να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Σε αυτό θέλω να είμαι σαφής και καθαρός. Δεν μπορούσε το Υπουργείο, γιατί έγινε υλικοτεχνική μελέτη, οικονομική μελέτη και ήταν ένα κόστος και αποδεικνύεται από τη διάρκεια της δίκης ότι ήταν ένα κόστος πάρα πολύ μεγάλο. Από εκεί και πέρα, το αν αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί με άλλα μέσα και με άλλους πόρους, δεν το γνωρίζω.